Και εσύ, ποια θα είναι η έντασή της, ποια θα είναι τα βήματα αυτής της επιχείρησης και πότε και πώς θα ολοκληρωθεί. Μετά το Κάιρο που πραγματοποιήθηκε η σύνοδος κορυφής για την ειρήνη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταβαίνει στο Ισραήλ που θα έχει συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και Πρόεδρο περισσότερα από τον Παύλο Πίτα. Απόψε λοιπόν, όπω ανακοινώθηκε πριν από λίγο, ο Νίκο Χρυστοδουλίδη φτάνει στο εμπόλεμο Ισραήλ. Εκεί θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Πρόεδρο τη χώρα και θα μεταφέρει Κωνσταντίνε μηνύματα για την ανάγκη αποκλιμάκωση τη κρίση που επηρεάζει βεβαίω και την περιοχή μα, αλλά και για τη συνέχιση τη παροχή ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και την αποφυγή απώλεια αμάχων και από τι δύο πλευρέ. Τώρα, επί του διαδάφου, από τη μία βλέπουμε, το είδαμε και πριν, μαζική συγκέντρωση του Ισραηλινού στρατού στα σύνορα με τη Γάζα στο βόρειο κομμάτι τη, περιμένοντα την εντολή ο στρατό για τη χερσαία επιχείρηση. Από την άλλη, έχουμε τη Χαμά που πιθανόν να βλέπει και η ίδια η οργάνωση πω στενεύουν τα περιθώρια. Χρησιμοποιεί τους, πέραν των 200 ομήρων ω μοχλό πίεση για να κάνει πίσω το Ισραήλ από αυτή τη χερσαία επιχείρηση, ότι δηλαδή δεν θα απελευθερωθούν οι όμοιροι αν συνεχίσει το σφυροκόπημα το Τελαβίβ. Από πλευρά του, βεβαίω, ο Βενιαμίν Νετανιάχου, πρωθυπουργό του Ισραήλ, δήλωσε πω η χώρα του θα συνεχίσει να παλεύει μέχρι τη νίκη. Αυτά είναι τα μηνύματα από τι δύο πλευρέ, Κωνσταντίνε. Ωστόσο, έχουμε και μια δήλωση στη γερμανική Welt του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, που είναι αν μη τι άλλο αισιόδοξη, κάνει λόγο για μια συμφωνία που έχει δρομολογηθεί για απελευθέρωση αμάχων. Ε, και ο Μύρων χωρί να δίνει περισσότερε λεπτομέρειε. Επίση, μετά και τι επαφέ του Αμερικανού Προέδρου στο Ισραήλ που ήταν εκεί τι προηγούμενε μέρε, η New York Times αποκαλύπτει πω ο Τζο Μπάιντερ άσκησε πιέσει στο Τελαβίβ να μην εντείνει τι επιθέσει του κατά τη Χεσμολάχ, η οποία βεβαίω υποστηρίζεται από το Ιράν, καθώ αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διεύρυνση του πολέμου, ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Παύλο, ευχαριστούμε να παρακολουθήσουμε τι προηγήθηκε στη Σύνοδο για την Ειρήνη, όπου ηγέτε σε το μήνυμα όχι σε κλιμάκωση του πολέμου. Με στόχο την αποτροπή μια γενικευμένης σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και εν ώψη τη επικείμενη χερσαία εισβολή του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα, διεξάγεται στο Κάιρο η διάσκεψη των ηγετών από τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Ο